με πρόταση του Δημάρχου Αλαιονίσου, κυρίου Παναγιώτη Αναγνώστου, και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος, γνωστός πλειοκτήτης της Ίτζετ και πρόσφατα πρόεδρος της ΠΑΕΑΕΚ, είναι πλέον επίτιμος δημότης του νησιού, κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλαιονίσου το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, παρουσία του ιδίου Δημάρχου, κυρίου Παναγιώτη Αναγνώστου, του Αρχιμανδρίτη Λουκά Σταμέλου, των διοικητών των τοπικών αρχών, της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδημαρχών, Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων και Εκπροσώπων Φορέων και Συλλόγων, καθώς και πλήθους κόσμου που από νωρίς είχαν σειρεύσει για να το γνωρίσουν από κοντά, ενώ αισθητή ήταν και η παρουσία των οπαδών της ΑΕΚ. Αγαπητοί δημότες, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, σήμερα στεκόμαστε μπροστά σας για να τιμήσουμε έναν άνθρωπο που η παρουσία του και οι πράξεις του έχουν αγγίξει την καρδιά της Αλαιονίσου. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση ανακηρύσουμε τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο ως επίτιμο δημότη του νησιού μας. Έναν άνθρωπο που με τη γενοδορία του και την ιδιοτέλειά του και την εφοσίωσή του έχει συνεισφέρει με τρόπο μοναδικό στην κοινότητά μας. Η γνωριμία μου με τον κύριο Ηλιόπουλο ξεκίνησε πριν από κάποιο καιρό, όταν βρέθηκα σε δύσκολη θέση να τον αναφέρω ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε ένα νεαρό κοριτσάκι του νησιού μας, η μικρή Άισελ Παρασκευή. Η κατάστασή της απαιτούσε άμεση ιατρική βοήθεια και σημαντική οικονομική υποστήριξη. Όταν μοιράστηκα αυτή την αγωνία με τον κύριο Ηλιόπουλο, η αντίδρασή του ήταν άμεση και συγκινητική. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ανέλαβε την πρωτοβουλία να βοηθήσει με κάθε τρόπο που μπορούσε. Με βαθιά ανθρωπιά και πραγματική αίσθηση ευθύνης, έδειξε έμπρακτα την αγάπη του για το νησί μας και τους ανθρώπους του, προσφέροντας την οικονομική και ηθική του υποστήριξη, ώστε η μικρή Άισελ Παρασκευή να λάβει την απαραίτητη φροντίδα. Δυστυχώς όμως η μικρή μας δεν τα κατάφερε. Η ανακήρυξή του ως επίτιμο δημότη δεν είναι απλώς μια τιμητική πράξη. Είναι ένας ειλικρινής τρόπος να εκφράσουμε τη βαθιά ευγνωμοσύνη μας για την αφοσίωσή του και την αγάπη του για την Αλαιονίσου και τους ανθρώπους της. Κύριε Ηλιόπουλε, εκ μέρους όλων των δημοτών της Αλαιονίσου, θέλω να σας εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχετε κάνει και συνεχίζετε να κάνετε και το νησί μας. Και να σας καλωσορίσω και επίσημα στην οικογένειά μας ως επίσημο δημότη της Αλαιονίσου. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ο κύριος Ηλιόπουλος, πριν μιλήσει για το περιστατικό με την Άισελ Παρασκευή, θέλησε να ευχαριστήσει το Σώμα της Πυροσβεστικής με αφορμή την παρουσία του στην εκδήλωση, τονίζοντας πως το κράτος πρέπει να τους παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια, ενώ μίλησε για την προστασία των ανηλίκων από τη σύγχρονη τεχνολογία, τα κινητά και τα τάμπλετς, αναφέροντας πως τα παιδιά στα νησιά των Σποράδων είναι τυχερά και ζουν κοντά στη φύση και τα ζώα. Αν και ο πατέρας μου είχε ιδιαίτερη σχέση με τις Σποράδες, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και οι συνδέσεις των Κυκλάδων με την ακτοπλοϊκή μου εταιρεία τον ανάγκασε να έχει πολλά χρόνια να τα επισκεφτεί. Κάτι όμως που θα αλλάξει με την τακτική ακτοπλοϊκή σύνδεση της Ίτζετ με τα λιμάνια των Σποράδων και της υπηρωτικής χώρας. Η αναφορά του Δημάρχου για την Παρασκευή. Μικρούλα, η Παρασκευή. Ναι. Είναι αυτοματοποιημένη ευθύνη. Για έναν άνθρωπο που είναι στην κοινωνία, για έναν άνθρωπο που ασχολείται με τη μεταφορά επιβατών, που ασχολείται με κάτι κοινό, που το συνδέει μέχρι τώρα, πριν από λίγα χρόνια, με τα νησιά των Κυκλάδων, τώρα και με τα νησιά των Σποράδων, είναι αυτοματοποιημένη ευαισθησία, Δήμαρχε. Δεν θα μπορούσε να ήταν και αλλιώς. Και σας λέω ότι μέχρι σήμερα στις Κυκλάδες, σε πολλά νησιά, έχουμε κάνει μεγάλα πράγματα, τεχνητούς νεφρούς για να μην εκμεταλλεύονται αυτοί που εκμεταλλεύονται και σπάνε τα μηχανήματα για να μην υπάρχουν τεχνητοί νεφροί, για να έρχονται οι πολίτες και να πληρώνουν με το στανιό που λέμε
για να βγάζουν κάποια χρήματα. Έχουμε βοηθήσει τον τομέα των σχολείων, των κέντρων υγείας γενικά. Μεταφέρουμε κάθε μέρα ασθενείς και τραυματίες, διότι δυστυχώς, όπως είπα, η κοινή λογική σιγά σιγά γίνεται φαινόμενο και είναι σπανιότερο από αυτούς που είναι στην άλλη πλευρά. Βλέπεις στα νησιά, κάθε μέρα γίνονται ατυχήματα, με γουρούνες, με έτσι, με αλλιώς κτλ. Εμείς είμαστε σταγμένοι σε αυτό το πράγμα, κάθε μέρα μεταφέρουμε ασθενείς, κάθε μέρα μεταφέρουμε τραυματίες δωρεάν από τα νησιά και βεβαίως αυτό ισχύει και για εσάς και αν σε κάποιες φορές παίρνουν χρήματα, κύριε Αδάμ, για σένα το λέω, δεν θα ξαναπάρει ποτέ ένα σένς η εταιρεία για τέτοιου είδους ανθρώπινη αλληλεγγύη. Ο Δήμαρχος Σαλονίσου, κύριος Αναγνώστου, παρέδωσε στον κύριο Ηλιόπουλο αναμνηστική πλακέτα καθώς και πάπυρο με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλονίσου για την ανακήρυξή του ως επίτιμο δημότη του νησιού.